Και εγώ σε ευχαριστώ από τη σειρά μου και από το Δήμο. Σε ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σε αυτές τις εκδηλώσεις που έχεις κάνει ο Δήμος. Θα ήθελα και εγώ να πω με τη σειρά μου ότι η μνήμη είναι ό,τι σημαντικότερο έχει ένας λαός, ένας άνθρωπος και ένας λαός. Η μνήμη είναι αυτή που στηρίζει και στηρίζει την ιστορία του τόπου. Η μνήμη είναι αυτή η οποία διατηρεί το παρόν σε σχέση με το παρελθόν του και προχωράει το μέλλον. Πιστεύω αυτή τη μνήμη να την έχουμε μέσα από αυτές και έτσι κι αλλιώς το κέντρο ιστορίας είναι αυτό το οποίο μπορεί να τη διατηρήσει μέσα από τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που κάνει. Μία από αυτές που είναι και η σημερινή, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η οποία νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να της δώσουμε όλη την απαραίτητη προσοχή, να ανοιχτεί στα σχολεία, να έρθουν τα σχολεία να επισκεφτούν, γιατί είναι σημαντικό, ειδικά στις νέες γενιές, να μπορέσουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν, να μπορέσουν να νιώσουν την ιστορία του τόπου, για να μπορέσουμε να έχουμε τη συνέχεια αυτή, την οποία νομίζω ότι όλοι θέλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι επίσημοι, κυρίες και κύριοι, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην έκθεση. Λοιπόν, η έκθεση αυτή φιλοδοξεί να αναδείξει την καλλιτεχνική ζωή της Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας τη συλλογή του οικογενειακού αρχείου της οικογένειας μου. Εκεί είναι οι διαπρεπείς παράγοντες της επιστημονικής και εμπορικής κοινότητας της πόλης από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Φίλοι της οικογένειας Δραγούμη μετήχαν ενεργά στο μακεδονικό αγώνα και στην εθνική αντίσταση, την μηθέντες διαμεταλλείων, ενώ ανέπτυξαν έντονη κοινωνική και πολιτική δράση. Υπήρξαν δημοτικοί σύμβουλοι, ιδρυτικά μέλη και ενεργοί παράγοντες σε συλλόγους και οργανώσεις της πόλης, όπως ο Όμιλος Φιλομούσων, η φιλόπτωση αδερφό της, έχουν την χαρά και τιμή να έχουν τον πρόεδρό της, τον νυν πρόεδρο, τον κύριο Δαρδαπέτση μαζί μας, το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, τον Πολιτικό Σύλλογο, τον Εθνικοκοινωνικό Σύλλογο Άγιο Μινά, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και τη ΧΑΜ. Από το πολυεπίπεδο λοιπόν αυτό αρχείο, πρότεινε στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης να ασχοληθούμε με τα καλλιτεχνικά δρόμενα της πολυεθνικής αυτής Μητρόπολης στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, τόσο λόγω της ιδιότητάς μου ως καλλιτέχνης, όσο και λόγω του γεγονότος ότι αυτή η περίοδος παραμένει σχετικά ανεξερεύνητη. Θεωρώ λοιπόν πρέπον με την έκθεση ανέκδοτου υλικού να δώσουν τη δυνατότητα σε επιστήμονες ερευνητές να γνωρίσουν το πολιτιστικό επίπεδο της πόλης, να βοηθήσουν όπως και εμείς και να το μελετήσουν ενδελεχώς. Πρέπει να σας μεταφέρω τις ευχές του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί απόψε εδώ σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα εκδήλωση για λόγους ανεξαρτήτως της θέλησεώς του. Όμως και ο ίδιος μου έλεγε ότι ενδιαφέρει και την Ιερά Μητρόπολη η καλλιτεχνική ζωή αυτής της πεντηκονταετίας που προηγήθηκε της απελευθερώσεως της πόλεως. Και είναι σημαντικό ότι οι Θεσσαλονικείς έβρισκαν ευκαιρίες ψυχαγωγίες και σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια και να μου επιτρέψετε ακόμα να συμπληρώσω εκείνο το συγκινητικό γεγονός που ζήσαμε όταν ήρθαν τα εγγόνια του Ταξίμ Μπασά και η γη του Κενάν εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετέφεραν τα οστά του παππού τους και του πατέρα τους και οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά. Και όταν ο δημοσιογράφος εδώ στην ΕΡΤ τους ρώτησε «Μα εσείς μιλάτε ελληνικά?» Εκείνοι απήντησαν «Ο παππούς και ο πατέρας στο σπίτι συνήθως ελληνικά μιλούσαν». Και όταν κάπως άκομψα ρώτησε ο δημοσιογράφος «Μα δεν είστε Τούρκοι?» Η απάντηση που έλαβε ήταν «Τα χαρακτηριστικά μας σας παραπέμπουν στη μογγολική φυλή, τα συμπεράσματα τα αφήνω σε εσάς». Όμως πράγματι η περίοδος εκείνη είναι μια περίοδος που έχει ενδιαφέρον για όλους. Ευχαριστώ. Στον απολογισμό των 30 χρόνων λειτουργίας του, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης έχει να επιδείξει μια μεγάλη γκάμα εκθεσιακών γεγονότων. Αν και πρωταρχικό στόχος του είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιακών συλλογών που διαχειρίζεται και διαθέτει, έχει να επιδείξει επιτυχή συνεργασία με άλλους φορείς και ιδιώτες, προσεγγίζοντας διαφορετικά θέματα της τοπικής ιστορίας. Οι εκθέσεις αποτελούν αφορμή και κίνητρο απόκτησης νέων αρχαιακών συλλογών μέσω δωρεών, καθώς και κερδίζεται η εμπιστοσύνη του κοινού, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να συνεισφέρει στο χτίσιμο της ιστορικής γνώσης και τον εμπλουτισμό των πηγών για οποιοδήποτε θέμα. Η συνεργασία του Κέντρου Ιστορίας με τον κύκλο των συλλεκτών της πόλης μας,
Προσφέρει μέχρι σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιαστούν πρωτότυπες ιδιωτικές συλλογές, κάποιες από αυτές για πρώτη φορά ίσως, όπως σπάνια και δημοσίευτα ταχυδρομικά δελτάρια και σφραγίδες, χάρτες, χαρακτικά, φωτογραφίες, εφημερίδες, διαφημίσεις, βιομηχανικά αρχεία και άλλα. Στο πλαίσιο αυτό, η προθυμία του Γιώργου Κωνσταντινίδη να διαθέσει μέρος του οικογενειακού του αρχείου συντελεί στο να τονιστεί η σημασία των πηγών της νεότερης ιστορίας της πόλης και η διαφύλαξη των κάθε είδους ιστορικών ντοκουμέντων που συνθέτουν τη μικροϊστορία της. Οι επόμενοι εισηγητές θα αναφερθούν ιδιαίτερα στη θεατρική και μουσική ζωή της Θεσσαλονίκης. Εγώ θα περιοριστώ σε μια απλή αναφορά του ιστορικού πλαισίου, στο οποίο εντάσσεται αυτή η έκθεση και στην παρουσίαση της δομής της. Μια οικογένεια λοιπόν. Ένα αρχείο, πολλές μνήμες, εικόνες, κυτρινισμένες και φθαρμένες επιστολές, έγγραφα, χειρόγραφα, παλιές εφημερίδες με μικρές αγγελίες στις στήλες τους, θαμπές φωτογραφίες. Όλα έχουν κάτι να πούν. Ό,τι αφορά σε αυτή την εποχή είναι τακτοποιημένο μέσα σε άλμπουμ με χρονολογική σειρά. Και εκεί ανάμεσα προβάλλουν προγράμματα θεατρικών παραστάσεων, μουσικών συνοδειών, έγγραφα σωματείων, οικογενειακές φωτογραφίες, θεματικές συλλογές καρποστάλ, προσκλήσεις από κόμματα, φιλολογικές ημερίδες, η ελληνική κοινότητα, όμιλος φιλομούσων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από μένα. Το Νοέμβριο του 2012, στο πλαίσιο των εορτασμών για 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, προσκλήθηκα από το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης για 2 παρουσιάσεις με επίκεντρο το οδείο και την προσφορά του σε αυτά τα 100 χρόνια ζωής. Το οδείο ιδρύθηκε τέλη του 2014, στην ουσία λειτουργήσε από το 1915, υποτυπωθώ στην αρχή. Ξεκίνησα λοιπόν την παρουσίασή μου εκεί με αυτό το slide. Η μουσική ζωή της πόλης πριν από το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, το οποίο στην Ομίχλη. Η αλήθεια είναι ότι με την ευκαιρία που είχα από τον φίλο Γιώργο Κωνσταντινίδη να μελετήσω τα τεκμήρια του αρχείου της οικογένειάς του, έχω, πιστεύω, αναθεωρήσει κάπως αυτό μου τον ισχυρισμό πριν από ένα χρόνο και 3 μήνες περίπου. Η αλήθεια είναι ότι η καλλιτεχνική κίνηση γενικά της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1850-60 μέχρι την απελευθέρωση έχει μελετηθεί ελάχιστα έως καθόλου. Δεν θα πω τα τετριμένα είναι ντροπή μας, είναι το ένα, είναι το άλλο. Ενδεχομένως στο τέλος θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα όλοι μαζί εδώ. Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες. Ελάχιστες πληροφορίες για κάποιον ο οποίος απλώς ενδιαφέρεται να μάθει 5-10 πράγματα για το τι συνέβη 100, 120, 130, 50 χρόνια πριν, αλλά και ελάχιστες προσβάσιμες πληροφορίες για κάποιον που ενδιαφέρεται πιο σοβαρά να κάνει μια εντελεχή επιστημονική μελέτη. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν μέσα στον 19ο αιώνα μετατρέπεται σε μητρόπολη όλων των Βαλκανίων και σε τρίτη πόλη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το τρίτο πιο ισχυρό λιμάνι μετά την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Αλλά στο τέλος του 19ου αιώνα η Θεσσαλονίκη γίνεται η πιο ισχυρή οικονομικά πόλη της Αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφού και η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη έχουν πια παρακμάσει. Στη Θεσσαλονίκη ως πόλη λιμάνι, μολονότι δεν αποτελούσε τμήμα ακόμη του νεοελληνικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα, συγκεντρωνόταν εδώ τα περισσότερα προϊόντα των Βαλκανίων από 3 ειδών αγορές, από την αγορά της ίδιας της πόλης, από την αγορά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η εξωτερική αγορά όλων των υπόλοιπων χωρών που διεκδικούσαν τα αγαθά τους μέσω του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Οι διαφορετικοί πληθυσμοί που ζούσαν ήταν κατοικούσαν και σε άλλες συνοικίες στην πόλη. Στα δυτικά και σε επαφή με το λιμάνι είχαν οργανώσει τις συνοικίες τους Ευρωπαίοι επιχειρηματίες και έμποροι, τους οποίους υπερτερούσε το φράγκικο στοιχείο και ήταν συγκεντρωμένοι γύρω από την Καθολική Εκκλησία και το Καθολικό Μοναστηριακό Νοσοκομείο. Και εκεί στην οδό Φράγκου βρισκόταν βέβαια και η μεγαλύτερη Οθωμανική Τράπεζα, που τώρα είναι το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης, στον Γκάζινγκ.